διαβάζω εδώ στην Αυγή τη δήλωσή σας, μέσα σε εισαγωγικά, που λέτε ότι τον Απρίλιο οι εξελίξεις των εσόδων δεν είναι οι προβλεπόμενες και ότι θα εκπλαγείτε από τα στοιχεία που θα βγουν όταν θα έρθει η ώρα. Επειδή ανησυχεί ο κόσμος, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι έκπληξη μας περιμένει. Τώρα, κοιτάξτε, δύο λεπτά. Δεν είναι οι προβλεπόμενες, αναφέρεται στα έσοδα ομολογουμένως. Το θα εκπλαγείτε αναφέρεται σε ένα άλλο μέρος της δήλωσής μου, η οποία είχε σχέση με ό,τι παραλάβαμε το Φλεβάρι. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Εντάξει, ωραία. Από τα έσοδα που δίνουν τα προβλεπόμενα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Τα έσοδα έχουμε μία απόκληση. Τα έσοδα, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Καθίστε να δούμε. Τι απόκληση? Να λάβετε υπόψη σας όμως ότι η ρύθμιση άρχισε να λειτουργεί των 100% και από εκεί θα έχετε σημαντικά έσοδα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά προσέξτε όμως τι γίνεται, γιατί κατ' επανάληψη έχω πει ότι εμείς περπατάμε με τα δεδομένα που έχουμε. Και τώρα θα σας αναφερθώ σε ένα θέμα ημερών. Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις θα τελειώσει στις 30 Απριλίου και εκεί ομολογουμένως μπορεί να ξεπεράσει τις θέσεις των εσόδων μου. Αυτά που βλέπω όμως τώρα για τις 24 του μηνός που χρειάζουν χρήματα, μου δείχνουν ότι η απόκληση των εσόδων δεν μου δίνει αυτή την άνεση να περιμένω. Πόσα λεφτά δηλαδή έχουμε απόκληση? Μέχρι τώρα υπάρχει απόκληση στάξη των 350 με 300 εκατομμυρίων. 350 με 400. Ναι, τα οποία μπορεί να καλυφθούν μέχρι το τέλος και να υπερκαλυφθούν. Εντάξει, εσύ ως υπουργός οικονομικών, κύριε Μάρδα μου, δεν μπορεί να πας με τον μπορεί. Σίγουρα, και καλά κάνεις και ανησυχείς, αλλά 300-400 εκατομμύρια είναι πολλά. Πώς θα καλυφθούν? Γι' αυτό σου λέει, φέραμε εδώ πέρα τα περισσότερα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εμείς ως λογιστήριο του κράτους είμαστε διαχειριστές της κατάστασης που λέει ότι αυτά βρίσκουμε σε έσοδα, έχουμε αυτές τις δαπάνες και πρέπει να ρυθμίσουμε τα πάντα έτσι ώστε σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε να μπορούμε να κάνουμε τις προμές μας. Ασφαλώς. Δεν μπορώ να βασιστώ στο γεγονός ότι πράγματι στο τέλος του Απριλίου μπορεί τα έσοδα να ξεπεράσουν. Σωστά. Τις όποιες ευνοϊκές προβλέψεις. Ναι, αλλά έλα όμως που μέσα στην ίδια δήλωσή σας. Για όποιον καταλαβαίνει και διαβάζει κάτω από τις γραμμές, λέτε ότι φτάσαμε στο σημείο να ανησυχείτε πάρα πολύ τον περασμένο μήνα αν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Αυτά τα είπα στην περίοδο του Φλεβάρι, που όταν αναλάβαμε είχαμε ένα άνοιγμα της τάξης του μισού, των 552 εκατομμυρίων ευρώ, και τους είχα πει τότε ότι θεωρητικά το Φλεβάρι δεν πληρώνονταν οι μισθοί και συντάξεις. Διότι και είπατε συγκεκριμένα ότι 24 Μαρτίου μπήκατε στο λογενικό λογιστήριο και βρήκατε 24 Φλεβάρι, όχι Μάρτι. Το Μαρτίου βλέπω στην Αυγή εδώ, προφανώς έχει γίνει τυπογραφικό λάθος. Η κυβέρνηση ανέλαβε τέλη του Γενάρη. Φεβρουαρίου λοιπόν, 550 εκατομμύρια και ψάχνατε να βρείτε τρόπο πώς θα πληρωθούν. Και το καταφέρατε από τότε. Τώρα μας λείπουν 400 για να πληρωθούν μισθοί συντάξεις στο τέλος του μήνα, ως αυτή τη στιγμή. Μας λείπουν αυτά τα χρήματα σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, χθες μου ήρθαν από τα ταμεία περίπου 100 εκατομμύρια δαπάνες παραπάνω. Ναι. Ωραία. Άρα μας λείπουν αυτό που ρωτάει ο Δημήτρης. Είναι μεγαλύτερο από τότε. Κύριε Υπουργέ, έτσι όπως τα βλέπω σήμερα. Μας λείπουν 400 εκατομμύρια για να πληρωθούν μισθοί συντάξεις. Μας λείπουν 400 εκατομμύρια για να καλυφθούν οι ανάγκες του κράτους. Μεταξύ των οποίων είναι και μισθοί του Απρίλιο. Μεταξύ των οποίων είναι. Κύριε Υπουργέ, μεταξύ των οποίων είναι και μισθοί και συντάξεις. Μεταξύ των οποίων είναι και αυτό. Ναι, μας λείπουν αυτά. Προφανώς μας λείπουν περισσότερα, γιατί από ό,τι πληροφορούμεθα, να το πω και αυτό, έχει σταματήσει το κράτος τις πληρωμές τους διάφορους προμηθευτές. Έχει παγώσει το σύστημα όλο, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει όλο παγώσει το σύστημα. Ένα μέρος του συστήματος έχει παγώσει. Με την έννοια ότι έχουν μετατεθεί κάποιες δαπάνες προς το τέλος. Την παρτίδα του πετρελαίου θέρμανσης, κύριε Υπουργέ, παρτίδα του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, αύριο θα την πληρώσετε κανονικά? Έχει αρχίσει σταδιακά να καταβάλλεται από την Παρασκευή. Οι μισθοί και οι συντάξεις, κύριε Υπουργέ, οι συντάξεις νομίζω καταβάλλονται σε μια εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια στο μυαλό σας. Έχουμε εναλλακτικά σχέδια στο μυαλό μας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Καλούμε βέβαια τους δημάρχους τελευταία στιγμή
έτσι να αναθεωρήσουν. Συγγνώμη, δηλαδή, αν αντιδράσουν οι Δήμαρχοι, δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις. Έχουμε και άλλους πόρους. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αλλά μεγάλο το βάρος. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν μας άρεσαν τα λόγια σας και πάντα έχουμε εδώ μία. Εδώ καταλαβαίνω ότι είμαστε σε σημείο σχεδόν μηδέν. Όταν μας λέει ο υπουργός, όταν μας λέει ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών ότι μας δίνουν 400 εκατομμύρια για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του κράτους, ας το πω έτσι, να μην βάλουμε μέσα την έννοια συντάξεις σε μια εβδομάδα, και ότι δεν ξέρω αν θα καλυφθούν από τις ρυθμίσεις κλπ. Τα πράγματα σημαίνουν ότι είναι τραγικά. Όχι, προσέξτε. Από οι ρυθμίσεις οι οποίες έρχονται, οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν σχέση με, με τα ληξιπρόθεσμα. Σας είπα ακριβώς γίνεται. Μπορεί στο τέλος του μήνα να μου δώσουν πολλά περισσότερα χρήματα από ό,τι πρόβλεπα. Μπορεί, ναι, ασφαλώς. Το ζητούμενό μου είναι να καλύψω ένα κενό στις 24 του μηνός και 27 του μηνός. Αυτό είναι το οποίο με ενδιαφέρει. Στις 24 τι κενό υπάρχει, κύριε Υπουργέ? Ζητήσαμε, δίνουμε τις εντολές για τις πληρωμές. Για διάφορες πληρωμές. Α, και οι εντολές δεν μπορούν να δοθούν, βέβαια, δεν υπάρχει. Να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα για μιλάμε για μεθαύριο τώρα και για την Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Για πείτε μας. Ζητήσαμε από τη Μάρχους να συμβάλλουν έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν ρωτηθήκαμε, αλλά από χθες ξεκίνησε. Έχουμε ζητήσει και συμβολή από άλλους. Περιμένουμε να έρθουν χρήματα και θεωρούμε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Εντάξτε, άμα είναι έτσι, ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Εφράζοντα και την αγωνία του κόσμου, ο οποίο παίρνει ήδη μηνύματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πια αυτό δείχνει για άλλη μια φορά. Κάτσε, κύριε. Βάζει πλάτη, κύριε Οικονομέα. Κύριε Μαρδά, εάν λοιπόν είμαστε σε ένα οριακό σημείο και δεν αμφιβάλλω ότι θα βρείτε τον τρόπο να τα καλύψετε. Οριακό σημείο είμαστε από το Φλεβάρι που αναλάβαμε, κύριε Οικονομέα. Τώρα δεν είμαστε. Αν εξαρτάται από την πορεία μας, εάν η πορεία μας... Τα ίδια προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε από τότε και τα λύνουμε. Το βλέπουμε ότι τα λύνεται και ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά αν εξαρτάται από τους δημάρχους... Δεν εξαρτάται μόνο από τους δημάρχους, όχι, δεν εξαρτάται από τους. Και τους περιφερειάρχες. Και από τους περιφερειάρχες. Είναι και άλλοι φορείς οι οποίοι ήδη άρχισαν να καταβάλουν τα χρήματά τους σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία. Κατέθεσε κανένας δήμαρχος ως τώρα, χθες και σήμερα? Δήμαρχος όχι, δήμαρχος. Περιφέρειες έχουν καταθέσει δεν πριν την πράξη του. Εντάξει, κυρία Δούρου, και άλλη μια περιφέρεια. Αλλά σίγουρα εδώ υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ. Το βάρος που υπομίζεστε πάντως είναι μεγάλο, αν κατάλαβα. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε το αίσθημα της ευθύνης, αλλά ξέρετε κάτι,